Καλημέρα σας. Με την ευχή να είστε καλά, κύριε Μανουσάκη. Καλή σας μέρα. Και επίσης θα καλημερίσω και τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλημέρα, κύριε Θεοδωσάκη, και σε εσάς με την ίδια ευχή. Καλημέρα, κυρία Θεοδωσάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Με τόσες τόσες κινητοποιήσεις, τόσοι αγώνες και πάντα σε πρώτο πλάνο η δημόσια υγεία. Τελικά, κύριε Μανουσάκη, αυτή η δημόσια υγεία έχει μέλλον, έχει αύριο, και για την ίδια και για όλους εμάς και για εσάς, κύριε Μανουσάκη? Νομίζω ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν για να έχει μέλλον. Με την πορεία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την εποχή των μνημονίων και μετά, τα πράγματα πάνε δυστυχώς από το κακό στο χειρότερο. Στη χώρα μας, από το σύνολο των δαπανών για την υγεία, το 60% είναι από το κράτος και το 35% είναι από τους πολίτες. Ο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 80% από το κράτος και μόλις 15% από τους πολίτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στη χώρα μας ήδη ο κόσμος βάζει το χέρι στη τσέπη για ένα αγαθό, για το πιο πολύτιμο αγαθό που υπάρχει. Το βάζει ο κόσμος το χέρι στη τσέπη πολύ περισσότερο από ό,τι το βάζει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κύριε Μανουσάκη, υπό αυτό που λέτε, μόνο αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μου. Αυτό το οποίο εσείς ενδεχόμενα φοβάστε ή περιμένετε για το αύριο, αλλαγή ενδεχόμενο του ποσοστού, δηλαδή το 60-40, υπάρχει φόβος βάσει των όσων λέτε μέχρι σήμερα να αντιστραφεί και να πάει διαφορετικά? Όχι, υπάρχει περίπτωση να πάει ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 80% δαπανών είναι δημόσιες και στην Ελλάδα είναι μόλις το 60, και η κυβέρνηση, η σημερινή, εξαγγέλει ότι θέλει να μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία βέβαια θα μπορούν και να χρεώνουν αναλόγως ακόμα περισσότερους ασθενείς, όταν ήδη έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα τα απογευματινά χειρουργεία με πληρωμή από τους ασθενείς, που εκεί το κόστος θα είναι μεγάλο, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο λόγος επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτή η αναλογία ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών, που είναι οι χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να αντιστραφεί, να πάει στο μισό-μισό, να πάει 50-50 ή να γίνει το 60% για τους πολίτες και το 40% για το κράτος. Τα απογευματινά χειρουργία έχουν νομοθετηθεί. Βεβαίως, έχουμε και μια διαδικασία απαξίωσης της δημόσιας υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια, και με τους μισθούς που δήλωνται και τις συνθήκες εργασίας. Και αυτό δεν προσελκύει επαγγελματίες υγείας στο ΕΣΥ, ούτε γιατρούς, ούτε τις υπόλοιπες ειδικότητες. Με αποτέλεσμα, ειδικά τα περιφερειακά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία της περιφέρειας, να είναι υποδιάλυση. Δηλαδή, στην Κρήτη, τα νοσοκομεία που στέκονται κάπως καλύτερα είναι, όχι ότι δεν έχουν προβλήματα, εννοείται ότι έχουν μεγάλα προβλήματα, είναι του Ηρακλείου και των Χανίων. Το Ρέθυμνο, το νοσοκομείο Ρεθύμνου και τα νοσοκομεία του Νομού Λαστιού είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Στο Ρέθυμνο, για να βγουν εφημερίες, παίρνουν δανεικούς γιατρούς από το νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και πάλι με εντέλεσθε. Και πάλι δεν βγαίνουν. Όχι, άλλο είπα. Και πάλι με εντέλεσθε, και μάλιστα σε μια τελευταία ανακοίνωση που είδα από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, φαίνεται ότι ακόμα και αυτή η προσπάθεια για να στελεχωθεί το νοσοκομείο με γιατρούς, να καλυφθούν οι κενές θέσεις βάσει της τελευταίας προκήρυξης, και πάλι στο κενό βρίσκεται, διότι δεν υπάρχει πραγματικά εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης το ενδιαφέρον των ανθρώπων, των γιατρών, να εργαστούν μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα και με τέτοιες συνθήκες εργασίας. Όταν οφείλουν στους παθολόγους και στους αναισθησιολόγους εφημερίες ενός έτους, και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι να τους οφείλει το νοσοκομείο από πέρυσι το Μάιο από 5 έως 9 χιλιάδες ευρώ στον καθένα, και την ίδια ώρα η εφορία ζητάει να πληρώνονται οι οφειλές προς την εφορία κανονικά, σκεφτείτε ότι οι γιατροί φορολογούνται με υψηλούς δείκτες φορολόγησης, γιατί μέσα στο εισόδημα συνυπολογίζονται και οι μισθοί και οι αποδοχές. Εμείς έχουμε γιατρό που του οφείλονται 7.500 ευρώ, και δυστυχώς η εφορία του έκανε κατάσχεση λογαριασμού.
για οφειλές στην εφορία. Δηλαδή αυτό, πώς θα προσελκύσουν έτσι γιατρούς στο σύστημα υγείας όταν αυτοί που ήδη δουλεύουν τους φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και σε αυτόν τον γιατρό, ο οποίος του έγινε κατάσταση λογαριασμού και του χρωστάει τα διπλά από ό,τι χρωστάει αυτό στην εφορία το κράτος, του κάνει δίκηση εντέλεσθε και του λέει θα κάνεις παραπάνω εφημερίες, τις οποίες όμως εγώ δεν ξέρω πότε θα πληρωθείς. Μπορεί να τις πληρωθείς σε 5 μήνες, μπορεί να τις πληρωθείς και του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα τις πληρωθεί και καθόλου. Αυτές τις εφημερίες που του βάζουμε εντέλεσθε. Πώς θα προσεγγιστούν γιατί και αν μου επιτρέπετε, κυρία Δουγεράκη, κάτι σημειολογικό πολύ σημαντικό. Μία γιατρός, η οποία και αυτή είναι απλήρωτη αναισθησιολόγος και της οφείλονται και αυτής πάνω από 7.000 ευρώ από πέρυσι και η οποία της βάζει εντέλεση διοίκηση, προχθές διακόμισε στο Ηράκλειο ένα διασωληνωμένο νεογέννητο και την ώρα που περνάγανε συντάρμανο στο όριο του Νομούλας Θείου και Ηρακλείου έσκασε το λάστιχο του ασθενοφόρου και ήταν πολύ τυχεροί που αυτό έγινε σε ευθεία και με σχετικά χαμηλή ταχύτητα. Εάν το ασθενοφόρο βρισκόταν σε κάποια στροφή, εάν η ταχύτητα του ασθενοφόρου ήταν μεγαλύτερη ή αν ήταν ένας άπειρος οδηγός, θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ανατροπής του ασθενοφόρου. Λοιπόν, μια ανωτελεία. Κύριε Θεοδωσάκη, ακούτε τι λέμε με τον κύριο Μανουσάκη και κυρίως τι λέει ο κύριος Μανουσάκης. Η δικιά σας η εκτίμηση ποια είναι? Πριν σχολιάσω και αυτά που είπε ο συνάδελφος από τον Άγιο Νικόλα, τα οποία είναι τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο της δημόσιας υγείας, θέλω να ξεκινήσω από τον πρόλογό σας. Υπάρχει μια εκδήλωση που λέει «Υγεία ώρα 0 και επανεκκίνηση και προτάσεις επανεκκίνησης». Θέλω να ακούσω βέβαια και να μάθουμε τις προτάσεις επανεκκίνησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί το μόνο σίγουρο είναι το πρώτο κομμάτι που λέει υγεία ώρα 0. Κυρία Δουλγεράκη, το θέμα της υγείας έχουμε πει επανελειμμένο ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους και κατ' επέκταση της συλλογικής συνοχής. Εάν διαλύσει εντελώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κοινωνική συνοχή όποια υπάρχει σήμερα θα χαθεί εντελώς. Και γι' αυτό πρότισα ως εργαζόμενοι αυτό που διεκδικούμε χρόνια και είναι το πρώτο αίτημά μας, είναι η διαφύλαξη του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της υγείας, παύλα πρόνοια. Για να υπάρχει όμως αυτός ο πυλώνας πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Και οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι πολυεπίπεδο το θέμα. Και γι' αυτό λέω καθαρά ότι το θέμα της υγείας είναι πολιτικό. Και τι εννοώ? Εμείς λέμε ότι ο πολίτης δικαιούται να έχει σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει υποδομές, ηλεκτροτεχνολογικός βιωτικός εξοπλισμός που απαιτεί οι σημερινές ανάγκες, ανθρώπινο δυναμικό που να ισοδυναμεί βάσει της λειτουργίας του κάθε ιδρύματος και ένα τέταρτο ότι πρέπει να υπάρχουν και ποιότητα στον τρόπο εργασίας των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων. Όλα αυτά τι απαιτεί? Χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει τίποτα τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τομέα. Αυτό που είπε ο κ. Μανουσάκης, ότι όντως ο συνάδελφος ο Γιώργος, ότι στρατηγικά και μεθοδικά τα τελευταία χρόνια απαξιώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με απότερο σκοπό να φτάσουν στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις κοινωνικές. Γιατί θα λέει ο κόσμος το σύστημα έχει απαιτήσει, άρα θέλουμε ένα καινούριο σύστημα. Και μόνο ο τελευταίος νόμος πλην των υπολείπων που καταργεί την πλήρη αποχή απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας δείχνει ότι το κομμάτι της δημόσιας υγείας δεν μας ενδιαφέρει, είναι κοστοβόρο και εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θα παρέχω ένα μικρό ποσό, γιατί ο κόσμος πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, αλλά το μεγάλο κομμάτι θα το βιβαρύνει το κάθε χρήστη των υπηρεσιών. Πάμε, κύριε Θεοδωσάκη, σε αυτό που από την αρχή είπε ο κύριος Μανουσάκης, ότι αν στη χώρα μας το 60% σήμερα είναι από το κράτος στη δημόσια υγεία και το 40% από τον πολίτη, ότι πάμε σε αντιστροφή και, του ρόλου και των ποσοστών και πάει στο 40% ο κρατικός τομέας και στο 60% η παρέμβαση του κάθε ενός από εμάς και το τι βγαίνει από την τσέπη μας. Ούτε σε άλλο, κυρία Δουγεράκη, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και
Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Και δεύτερον, σημαντικότατο στοιχείο είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών, δεν μπορούμε να προσφέρουμε ούτε ποιότητα. Και εντός εισαγωγικών να το βάλω, γιατί είναι ο όρος λίγο αδόκιμος, και ποιότητα και ποσότητα στον χώρο της υγείας. Αυτά έχουν συζητηθεί επανειλημμένως. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι στο σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει η δημόσια υγεία. Έχει ένα βελάκι η δημόσια υγεία που παραπέμπει στο κόστος. Βέβαια το κόστος και λόγω της τεχνολογίας και λόγω των προηγουμένων φαρμάκων και των καινούριων μηχανημάτων. Αλλά αυτό είναι η υποχρέωση του κράτους να το παρέχει στους πολίτες. Και πρέπει να το παρέχει με ποιότητα και με ποσότητα. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, ποια είναι η αντοχή αυτή την ώρα των νοσοκομείων στην περιοχή του Λασιθίου? Έχουν περάσει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύχρονη περιπέτεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να κάνουμε αναφορά στις ημερομηνίες της περιπέτειας. Την παρακολουθούμε εδώ και 10 χρόνια και ίσως και παραπάνω το τι γίνεται. Η αντοχή ποια είναι αυτή την ώρα για το σύνολο των δομών υγείας στο Λασίθι? Κατά τη δική σας την εκτίμηση, έτσι όπως βλέπετε να κυλούν οι μέρες, οι ώρες. Το ερώτημα για μας δεν είναι αυτό που θέτετε, κύριε Δουλγιαράκη, εσείς πολύ καλά το θέτετε. Το ερώτημα είναι ποια είναι η αντοχή των μονάδων υγείας του Ηρακλείου, που αναγκαστικά λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, τα περιστατικά καταλήγουν και θα συνεχίσουν να καταλήγουν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα στο Ηράκλειο. Ωραία, μισό λεπτό. Κύριε Θεοδωσάκη, μπορείτε να δώσετε μια πρώτη απάντηση στον κύριο Μανουσάκη? Ο συνάδελφος του Γιώργου θα βάλει σωστά το θέμα, αλλά και οι αντοχές των νοσοκομείων του Ηρακλείου, τόσο όσο αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όσο αφορά και το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, είναι στο όριό του. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σε πολλά τμήματα είναι πάνω από το 100% και έχουμε και κλινικές οι οποίες συνεχίζουν να είναι συγχωνευμένες, βασικές κλινικές, τριτοβάθμιες κλινικές, να είναι δύο και τρεις μαζί, γιατί δεν υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό να μπορεί να επαναλειτουργήσουν αυτές οι κλινικές στο φυσικό τους χώρο. Άρα και οι αντοχές του συστήματος υγείας των υποδομών στο νομό Ηρακλείου είναι στο ανώτατό του. Δεν μπορεί να προσφέρει παραπάνω υπηρεσίες. Μέχρι εδώ. Και από την άλλη, όταν δεν έχει ανθρώπινο δυναμικό και αυτό που έχεις είναι σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Κυρία Δουλγιαράκη, όταν είσαι εργαζόμενος που παίρνει 680 ευρώ μισθό το μήνα ή 640 ευρώ το μήνα ή ο πρωτοδιόρισος νοσηλευτής 700 ευρώ το μήνα, ποιος θα έρθει και με αυτές τις συνθήκες εργασίας, ποιος θα έρθει στο σύστημα υγείας να δουλέψει? Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, συνεχίστε. Ναι, θέλω να δώσω παραδείγματα συγκεκριμένα. Ο νομός Λασιθίου δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Όλα τα περιστατικά του νομού καταλήγουν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Και ουσιαστικά στην δυσιατρική κλινική του Παρνή, η οποία αναγκαστικά πολλές φορές έχει ράντζα. Και το έχουμε δει να διαμαρτύρονται και οι θυσίες, δικοί συνάδελφοι από το σωματείο του Παρνή, για το γεγονός ότι μια κλινική ψυχιατρική βρίσκεται στο Ηράκλειο να έχει ράντζα. Επί 4 χρόνια αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα στη διαδικασία να ξεκινήσει να λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο Νικολάου. Μάλιστα, ενώ είχαμε πριν τρεις ψυχιάτρους, τώρα έχουμε βρεθεί και έχουμε έναν. Και έχει προκηρυχθεί η θέση και περιμένουμε να δούμε αν βρεθεί και δεύτερος. Λοιπόν, όλα τα ψυχιατρικά περιστατικά του νομού που χρειάζεται να νοσηλευτούν πάνε στην ψυχιατρική κλινική του Παρνή. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδοψυχιατρικά περιστατικά, όπου και εκεί στο Ηράκλειο έχουν φοβερά προβλήματα με την παιδοψυχιατρική στο Παρνή. Άλλο ζήτημα σημαντικό είναι... Πώς το είπατε, μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη. Και η παιδοψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στην ουσία δεν λειτουργεί. Όταν δεν έχει γιατρούς, παιδοψυχίατρος πώς θα λειτουργήσει? Δηλαδή, στο Λασίθι δεν έχουμε καθόλου, και εδώ που έχουμε υπολειτουργεί γιατί δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές να λειτουργήσουν. Συνεχίστε, κύριε Μανουσάκη, γιατί παίρνετε και άμεση απάντηση. Εμείς έχουμε πλέον έναν ακτινολόγο στο νοσοκομείο. Υπάρχει εξονικός
Υπάρχουν υπέρυχοι, αλλά ο γιατρός είναι ένας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εφημερεύει 7 με 8 ημέρες του μήνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όλες τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα δεν υπάρχει εφημερία στο νοσοκομείο ακτινολόγου. Και αν χρειαστεί αξονική, θα πρέπει όλα τα περιστατικά διακομίζονται με τον στενοφόρο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου για να γίνει εκεί αξονική. Και εδώ μιλάμε για το σύνολο των περιστατικών του νομού Λαστιού ουσιαστικά. Γιατί και στην Ιεράβεδρα και στη Σιτίβου υπάρχει αξονικό, και εκεί τα νοσοκομεία είναι με ένα ακτινολόγο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι με τέτοιου είδους υποστελέχω σε δομικά τμήματα. Εδώ δεν μιλάμε για το ακτινολογικό, είναι το βασικό διαγνωστικό τμήμα ενός νοσοκομείου. Η υπολειτουργία αυτή εκ των πραγμάτων στρέφει τα περιστατικά στο Ηράκλειο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι εάν δεν πάνε το μισθό των γιατρών του νοδιόρθου τουλάχιστον 2.000 ευρώ, αυτό που είπε ο κύριος Εδωσάκης έχει απόλυτο δίκιο. Με αυτούς τους μισθούς δεν έρχονται στο ΕΣΥ ούτε γιατροί ούτε νοσηλευτές. Εμάς τώρα που άνοιξε η πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό, δεν βρέθηκε ούτε ένας νοσηλευτής τεχνολογικής εκπαίδευσης να κάνει αίτηση για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Και το ίδιο από ό,τι ξέρουν ισχύει και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού. Είναι πολύ λίγοι πλέον αυτοί που κάνουν αιτήσεις. Το ίδιο ισχύει με τους γιατρούς. Αν δεν πάει ο βασικός μισθός, ο αρχικός, στις 2.000 τουλάχιστον και δεν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, φεύγουν οι γιατροί και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς είχαμε 4 ακτινολόγους, οι 2 φύγανε να ιδιωτεύσουν. Λοιπόν, άκρος κατατοπιστικά, βεβαίως. Κυρία Δουλειαράκη, για να ενισχύσω αυτό που λέει ο κύριος Μανουσάκης, για παράδειγμα, μια ειδικότητα γιατρών, η οποία τα τελευταία χρόνια και λόγω COVID ακούγεται συχνά, είναι οι ανεσιολόγοι γιατροί. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τις προηγούμενες μέρες τελείωσαν πήραν ειδικότητα 3 γιατροί ανεσιολόγοι, εξαίρετοι γιατροί, και δεν έκατσε κανένας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όλοι έφυγαν εκτός Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό τι σημαίνει? Άρα λοιπόν το σύστημα υγείας δεν το θέλουν, δεν θέλει να δουλέψει, θέλει να το απαξιώσουν, θέλει να το οδηγήσουν σε άλλες καταστάσεις. Με την ίδια κουβέντα που ξεκινήσατε, με την ίδια κουβέντα κλείνεται αυτή την συνάντηση για τη δημόσια υγεία. Κύριε Μανουσάκη, κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος και σας καλημερίζω. Καλά, καλημέρα σας. Γεια σας.